Στο Άλσος Νέα Σμύρνη, στο πλαίσιο των Ιωνικών Γιορτών 2014, παρουσιάζεται η τραγωδία του Εσχύλου Πέρσες. Και όλους τους πέρα η Σάλπιγγα τους φλόγησε. Και αμέσως με το πρόσταγμα χτυπούν την άρμη τη βαθιά και τα κουπιά τους βυθίζουν με κρότο και ρυθμό. Έιο! 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 Κι όλοι σε λίγο καθαρά φάνηκαν μπροστά μας. Έχουμε κοντά μας τον δημοφιλή ηθοποιό κύριο Άκη Σακελαρίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχάς, πόσο μεγάλη πρόκληση ήταν για εσάς να κάνετε ένα τέτοιο γυναικείο ρόλο, καταρχάς. Εντάξει, η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη. Έχω κάνει και άλλους γυναικείους ρόλους, αλλά συνήθως ήταν κωμωδίες. Ήταν στα πλαίσια άλλου είδους θεάτρου, όπως το κουαρτέτο του Χάινριχ Μίλλερ. Αλλά εδώ πέρα, επειδή ακριβώς είναι μια αρχαία τραγωδία, υπήρχε ένα συναισθηματικό βάρος πολύ μεγαλύτερο και πολύ μεγαλύτερη φόρτιση. Ναι, πώς τα αποφασίσατε, πρώτη φορά ακριβώς κάνετε ένα τέτοιο ρόλο? Η πρόταση ήταν της Νικέτης, της Κοντούρη, της σκηνοθέτηδας, η οποία μου το πρότεινε και λέω για ποιο λόγο θέλεις εμένα, ας πούμε, θέλεις άντρα, μου λέει και μου είπε ότι ουσιαστικά υπάρχουν δύο στοιχεία σε αυτό το χαρακτήρα. Το ένα, το αντρικό στοιχείο, το οποίο είναι η εξουσία και η προσπάθεια του να κρατήσει το πλάσμα αυτό, το βασίλειο συσπηρωμένο όσο έχουν φύγει οι άντρες στην εκστρατεία, και το άλλο το στοιχείο, το γυναικείο, το οποίο είναι η μάνα, είναι η βασίλισσα, είναι η μητέρα όλου του έθνους, και γι' αυτό το λόγο ήθελε να δοκιμαστεί, ας πούμε, από έναν άντρα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Πετρόπουλο, αγαπημένο μας ηθοποιός, ούτως ή άλλως, και αγαπημένος του NSTV. Κύριε Πετρόπουλο, πείτε μας λίγο για την παράσταση και πώς σας φαίνεται που μια τέτοια παράσταση είναι ακόμα διαχρονική. Μιλήστε μας γι' αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν η παράσταση είναι διαχρονική, το έργο είναι σίγουρα. Το έργο, ακριβώς. Ο Εσχύλος, και η παράσταση ήταν συνεπής. Νομίζω ότι καλά λόγια θα πω για πολλούς και διάφορους λόγους, γιατί είναι το κρατικό Βόρειο Ελλάδος, εγώ είμαι της σχολής του κρατικού, συμμετείχαν άνθρωποι που αγαπάω, τη σκηνοθέτηση Νικέτη Κοντούρη, που της έχω βαφτίσει το γιο της. Κατά συνέπεια, αν πω υπερβολικά πολλά καλά λόγια, θα νομίζουν ότι τα λέω ιστερόβουλα ή ιδιωτελώς. Το έργο είναι σημαντικό. Άκουσα ότι στην Επίδαυρο το κοινό χειροκροτούσε συγκινημένο, προφανώς γιατί θα ήθελε από κάπου έτσι να αντιλαλήσει το «Είτε παιδες Ελλήνων». Νομίζω όμως ότι το «Είτε παιδες Ελλήνων» πρέπει να το πούμε εμείς. Δεν θα έρθει από ήχος από πουθενά, ούτε από τα βάθη του χρόνου, ούτε από κάπου. Ιστή. Μες στους πιστούς γέροντες, Πέρσες, σύντροφοι εσείς της νιώτης μου, για ποιο πάθημα πάσχει η πόλη, κλαίει και χτυπιέται η γη και σκίζεται και με την ίδια ο φόβος. Έχουμε μαζί μας την κυρία Γαλανοπούλου, δημοτική σύμβουλο. Καλησπέρα, κυρία Γαλανοπούλου. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Θέλω να μας μιλήσεις σήμερα ως εκτός από δημοτική σύμβουλος και ως φιλόλογος για την παράσταση που είδαμε. Ήταν μια εξαιρετική παράσταση. Το καταπληκτικό διαχρονικό έργο Πέρσες του Εσχύλου, με ιστορική αναφορά, θεωρείται από τα αντιπολεμικά έργα του και πραγματικά η απόδοση της Νικέτης, της Κουντούρη, της σκηνοθέτηδος, της Ταλαντούχου, και ο θείασος αυτός και τα σκηνικά του Γιώργου του Πάτσα ήταν εξαιρετικά. Από το Άλσος Νέας Σμύρνης, για το nstv.gr, Ελπίδα Μιναδάκη.